χειρότερο από όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο είναι ότι τη στιγμή που η κοινωνία έχει γονατίσει, η τρικομματική κοινοπραξία, η τρόικα εσωτερικού μας δουλεύει ψηλό γαζί. Παίζουν θέατρο διαφωνίας πάνω σε μέτρα που ήδη έχουν ψηφίσει από τον περασμένο Φλεβάρι. Κάνουν θέατρο διαπραγμάτευσης για να δικαιολογήσουν ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα με την τρόικα, κυρίως στο πακέτο των 13,5 δισεκατομμυρίων που θα τσακίσει την οικονομία και την κοινωνία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κρατάνε στα συρτάρια τους τις λίστες των φοροφυγάδων μεγαλοκαταθετών έχουν το θράσος να φέρουν μέτρα, εκ νέου μέτρα που θα γονατίσουν τον λαό και την κοινωνία. Η κλεψίδρα όμως, η άμμος στην κλεψίδρα τους έχει αρχίσει να αδειάζει. Ο ελληνικός λαός δεν θα συγχωρέσει ούτε την κοροϊδία, ούτε το ψέμα, ούτε την απάτη που γίνεται τούτε στις μέρες εις βάρος του. Θα πάρει τα πράγματα στα χέρια της και θα δημιουργήσει ελπίδα. Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σαμαράς, ότι είναι τα τελευταία μέτρα αυτά, το πιστεύετε? Ναι, είναι ένα ωραίο σύντομο ανέκδοτο αυτό.